αυτούς που πήραν τη λίστα μαζί τους φεύγοντας και δεν ενημέρωσαν ούτε τον αντικαταστάτη τους. Το σημαντικότερο θα καλύψει ο κύριος Σαμαράς, τον Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο τότε της μεταβατικής κυβέρνησης Παπαδήμου για 5 μήνες, που δεν έκλεινε σκόπιμο σε καμία εκ των διαρκών συνεδριάσεων τότε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, να τον ενημερώσει για την ύπαρξη της λίστας Λαγκάρντ. Διαβάζω σήμερα την επιστολή του κυρίου Παπαδήμου, του πρώην Πρωθυπουργού, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Πρωθυπουργού, ουδέποτε ενημερώθηκα αρμοδίως για την ύπαρξη της επωνομαζόμενης λίστας Λαγκάρντ, ούτε για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται με αυτή την υπόθεση. Το καταθέτω, βεβαίως το ξέρετε, έχει έρθει, έχει διαβιβαστεί. Και αναρωτιέμαι, εγώ ήμουνα τότε πρόεδρος ενός κόμματος, του τελευταίου κοινοβουλευτικού κόμματος. Και σε συναντήσεις μου με τον τότε Πρωθυπουργό, είχα θέσει το ζήτημα της φοροδιαφυγής και το πώς θα γίνει να σταματήσει να πληρώνει ο υπερφορολογούμενος μικρομεσαίος και μισθωτός, ο άνεργος, και να πληρώσει και ο πλούτος. Και στις εξαγγελίες του από αυτό το βήμα της Βουλής, τις προγραμματικές εξαγγελίες του κ. Παπαδήμου, ήταν βασική προτεραιότητα η πάταξη της φοροδιαφυγής. Και προφανώς έγιναν και σκέψεις με τον Υπουργό των Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Βουλής για αυτό το θέμα. Δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει. Εκτός αν και ο κ. Παπαδήμος είναι μέρος της σκευωρίας του ΣΥΡΙΖΑ και λέει και αυτός ψέματα. Σε αυτά τα ερωτήματα ζητάμε απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό, από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν δικαιούται ούτε να σιωπά, ούτε να συγκαλύπτει. Αυτή η ακατανόητη στάση του εμάς μας δημιουργεί την εντύπωση ότι συμπεριφέρεται σαν να καταβάλει πολιτικό τόκο για την πρωθυπουργοποίησή του στον κύριο Βενιζέλο. Όπως επίσης και αυτή η ακατανόητη στάση του κυρίου Κουβέλη και της Δημοκρατικής Αριστεράς, που συμμετέχει εθελούσια σε ένα παιχνίδι αδίστακτων κομματικών σκοπιμοτήτων, μας προξενεί ερωτηματικά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να γνωρίζετε, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ότι η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, είναι να μην περάσει η συγκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Δεν έχει σημασία αν ορισμένα μέσα ενημέρωσης συμπεριφέρονται ως χορηγοί της συγκάλυψης και επιτίθενται εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας έχει πάρει χαμπάρι και δεν τους πιστεύει πια, τους απαξιώνει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και οι έξω σας έχουν πάρει χαμπάρι. Οι έξω έχουν συνειδητοποιήσει, αυτοί που μέχρι τώρα σας στηρίζουν και σας δίνουν οδηγίες, ότι δεν έχετε καμία αξιοπιστία στην ελληνική κοινωνία. Και ξέρετε, όπως εσείς τώρα πετάτε στα βράχια τον κύριο Παπακοσταντίνου για να ξεπέφτετε, όταν κάνετε την πρώιμη δουλειά, και αυτοί στα βράχια θα σας πετάξουν. Εμείς λοιπόν σας λέμε ένα πράγμα. Ακόμα και αν επιχειρήσετε συγκάλυψη, εμείς θα είμαστε εδώ. Θα αναδείξουμε την αναγκαιότητα σε αυτόν τον τόπο, μετά την ύβρη που διεξήχθη, να υπάρξει κάθαρση. Και όποιο και να είναι το σημερινό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα της λίστας Λαγκάρντ, ακόμα και ζητώντας εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, που όλοι βεβαίως τώρα λέτε ότι θα θέλατε εξεταστική επιτροπή και η προκαταρκτική σας ενοχλεί, διότι θέλουμε να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες και να διερευνηθούν οι πιθανές ποινικές ευθύνες. Το βέβαιο είναι ότι στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας αυτές οι ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί.